Σερβίες και προηγουμένους χριστιανούς της μαρτυρικής επαρχίας ταύτης, ευχή και ευλογία επί τη λαυροφόρο αναστάστη του Δεσπότου Χριστού. Ανέστη Χριστός και νεκρός σου δις επί μνήματος. Στον πανηγυρικό λόγο του Αγιωάννου Χρυσοστόμου στην λαυροφόρο ανάσταση του Χριστού θα διαβάσουμε την ύφη της Αναστάσεως και πανηγυρικό τόνο ο Άγιος Μαντιλώνητα παραπάνω. Τι σημαίνει άραγε, μήπως αύριο δεν θα πεθάνουν άνθρωποι, μήπως ο πόνος, η θλίψη και το πένθος δεν θα είναι αύριο συνοδοιπόροι στη ζωή μας. Ασφαλώς αύριο και τα νοσοκομεία θα λειτουργούν και κηδείες θα γίνονται. Εύλογο και το ερώτημα που ακολουθεί, γιατί με τόση λαμπρότητα και βεβαιότητα η Εκκλησία σε τόνους πανηγυρικούς κηρύττει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Άλλη η δύναμη του θανάτου πριν την Ανάσταση και άλλη μετά. Η ζωή που χάρισε στους εν της μνήμας είναι ζωή που βγαίνει μέσα από τα μνήματα. Η Εκκλησία πιστεύει στη ζωή, κηρύττει τη ζωή και είναι ταυτισμένη με την αλήθεια που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού είναι τελεσίδικες και οριστικές συνέπειες για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το μυστήριο της Αναστάσεως άρχισε με τον Χριστό και θα τελειώσει με την Ανάσταση όλων των ανθρώπων και την αυταρτοποίηση όλης της δημιουργίας του Θεού. Γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Με τα Χριστόν και με τον Χριστό βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε το θάνατο κάτω από το φως της Αναστάσεως, της ζωής και της Αθανασίας. Μετά την αμαρτία των πρωτοπλάστων πήγε στον άνθρωπο ο θάνατος, ως ασθένεια που προήλθε από την απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Σώρων και πάνω του να γίνουν ελεήσει και σώσει μας, ο λαθός και την άνθρωπος, διευκόντων να γίνουν πατέρα μου, κύριε Ιησού, πιστεύω, ελεήσουν μας, Και δόξα σα.
Και εις τους αιώνας, Αμήν.